Έμφυα και φορολογία. Έμφυα και φορολογία. Έμφυα και φορολογία. Και πολλά ερωτήματα έχω για το τι αποθεματικά έχουμε και αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Κύριε Χατζηνικολάου, εάν η χώρα κινηθεί το επόμενο διάστημα σε ομαλό πλαίσιο και πιάσουμε τους στόχους μας για πρωτογενές πλεάνασμα 1,2 και δεν μας διαπραγμάτευση οδηγήσει δηλαδή σε αυτό το μοντέλο που εμείς έχουμε επιλέξει. Πρωτογενές πλεάνασμα 1,2 και ανάπτυξη 2,4%. Με το πακέτο μέτρων το οποίο έχει προτείνει ο Γιάννης Βαρουφάκης, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα από το 1,2, ώστε να μπορέσουμε στο δεύτερο εξάμηνο να δούμε το θέμα του έμφυα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, και θέλω να είμαι ειλικρινής, αν αυτό δεν το πιάσουμε, δεν θα είναι θέμα τρόικας, θα είναι θέμα προτεραιότητων. Δεν θα μπορέσουμε. Ανάπτυξη 1,4 λοιπόν, φέτος, όχι 2,4. 1,4, ναι. Αν λοιπόν η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, συνεπώς και του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αλλιώς θα έχει πάει να κάνει 16. Με τις δυνατότητες που θα έχουμε, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να ανταποκριθούμε. Αλλιώς θα πάει για το 16. Αλλιώς θα πάει για το 16. Μάλιστα.